Soul Hunter. Φίλες και φίλοι, Νίκος Console Hunter εδώ και μετά από πάρα πολύ καιρό ένα επεισόδιο το οποίο η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είχε βγει την περασμένη Κυριακή, αλλά όσοι γνωρίζετε μέσω των social που είχα κάνει ανακοίνωση είμαι εδώ και ένα μήνα με σπασμένο χέρι εδώ, βραχιόνιο στην κλίδα, το οποίο προφανώς μου έχει δημιουργήσει δυσκολίες στο να βγάλω νέα βίντεο. Ήδη δυστυχώς όταν χτύπησα 25 Σεπτέμβρη έχω χάσει το αφιέρωμα, ένα μεγάλο αφιέρωμα που είχα υποσχεθεί. Θα το φτιάξω όμως εγχρονισμένα με την πρώτη ευκαιρία. Θα αναλύσω στο επόμενο επεισόδιο τι συνέβη, πώς το έχω σπάσει και πώς μπορεί να συνδεθεί με το επόμενο βίντεο. Μείνετε σε αναμονή, θα είναι ένα ενδιαφέρον έτσι ρετρο ανάμνηση σχετικά με κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει δυναμικά από πέρσι βασικά, αλλά φέτος έφτασε στο πικ και το πικ είναι εδώ, το σπασμένο χέρι. Η εμπλοκή μου δηλαδή σε ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας σε πρωτάθλημα Αθηνών, επίσημο πρωτάθλημα Αθηνών Παλεμάχων, με την αγαπημένη μου ομάδα που έπαιζα μικρό στο Γαλάτσι και τώρα το ΠΑΣ Γαλάτσι Παλέμαχοι. Λοιπόν, καθυστέρησα λοιπόν λόγω του χτυπήματος κάποια βίντεο, έχω κάνει μεγάλη εποχή, τελευταίο βίντεο βγήκε μέσα Αυγούστου, το τελευταίο βίντεο με τον Μανώλη τον Αντρή και τον Γιώργο τον Νικόλα, που δείξαμε δύο sold out McFarlane Toys, Batman, Batwing και Batmobile, και σαν console hunter έπρεπε να πάρω και μια κονσόλα την οποία η αλήθεια είναι παιδιά ότι την έχω καθυστερήσει, αλλά έχει γίνει με σκοπό αυτή η καθυστέρηση. Είχα κάνει και ένα βίντεο περίπου πριν από 2-3 χρόνια, ούτε καν θυμάμαι, που ανέλυα τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελα να πάω σε μία κονσόλα τελευταίας γενιάς, και να σας πω την αλήθεια, ακόμα δεν ήθελα να πάω, αλλά κάποιες αλληλουχίες με φέρανε στην θέση να πω εντάξει, άστο, πάρε. Επίσης, για μένα είναι η πρώτη φορά, μάλλον η δεύτερη φορά, που προτιμάω PlayStation αντί για Xbox ως πρώτη κονσόλα στην τρέχουσα γενιά. Το PlayStation 1 ήταν το πρώτο που πήρα, έναντι Saturn τότε, Nintendo 64, και μετά PlayStation 2 δεν πήρα ποτέ τότε, το έπαιζα από αλλού, πήρα Dreamcast, είχα προτιμήσει Dreamcast. Μετά προτίμησα Xbox, τελευταίο είχα πάρει το GameCube και PlayStation 2 πήρα πολύ αργά, πήρα το 2012 ξέρω εγώ έτσι για την ανάμνηση. Το ίδιο και με PlayStation 3, δεν το προτίμησα πρώτο, 360. PlayStation 4 δεν το προτίμησα πρώτο, πήρα το Xbox One, μετά πήρα το One το S και μετά πήρα το One το X, και τότε είχα πει ότι θα πάρω PlayStation 4, είχα κάνει και αφιέρωμα στο κανάλι σχετικά με το Slim που είχα πάρει τότε, με το God of War, το launch του παιχνιδιού του 2018, γιατί είχα πει ότι PlayStation 4 θα πάρω όταν βγει το God of War, εκείνη η σειρά που έκανε ένα reboot ας πούμε. Και PS5 λοιπόν το προτιμάω παιδιά, το προτίμησα αντί για Series X, αν και εξ αρχής πίστευα ότι θα πάρω Series X. Ο λόγος που πήγα σε PS5 είναι κάτι το οποίο αν το πω οι Xbox fans θα στραβώσουν, οι PS fans θα με αγαπήσουν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, το έχετε δει, έχω δείξει δείγματα ότι παίρνω κάθε κονσόλα από την κάθε γενιά, ασχέτως προτίμησης ποια θα πάρω πρώτη. Νομίζω ότι δεν θα στεναχωρήσω ο κόσμο που πήρα δηλαδή τώρα PS5 αντί για Series X, παρότι είμαι φανατικός και εγώ Xboxάκιας. Ο λόγος που το πήρα είναι ξεκάθαρα ότι έχω κάτσει και έχω βάλει κάτω κάποια πράγματα και έχω καταλάβει ότι εκεί ίσως λίγο στεναχωρήσω κάποιους,
ότι με τα παιχνίδια του PlayStation 4, ας το πούμε έτσι, αυτά που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και που έχω κάτσει να παίξω, έχω περάσει καλύτερα. Έχω χαρεί το παιχνίδι, το εκάστοτε που έπιασα, το gameplay, με τράβηξε, με ρούφηξε και μιλάω τώρα εννοείται για τα αποκλειστικά, τα exclusive παιχνίδια που βγαίνανε στο PlayStation 4 κτλ. Και μπορώ να σας φέρω παραδείγματα, μέχρι και ένα τελευταίο παράδειγμα των τελευταίων εβδομάδων. Καταρχήν να πω ότι είχα να παίξω να ανοίξω κονσόλα περίπου 6 μήνες. Δεν είχα τη διάθεση, άλλα ενδιαφέροντα. Όπως σας είπα με το ποδόσφαιρο, πάω πάρα πολύ γήπεδο με τον Παναθηναϊκό. Πηγαίνω στους αγώνες που κάνουν η αντρική ομάδα του ΠΑΣ Γαλάτσι. Πηγαίνω στους αγώνες που κάνω εγώ σαν παλέμαχος στο ΠΑΣ Γαλάτσι. Δηλαδή, κάποια άλλα πράγματα δεν έπαιζα video games, παιδιά. Είχα κουραστεί λίγο. Περίμενα να πάρω το Assassin's Creed, το Mirage, στο One, το X. Δεν το πήρα. Θα το πάρω βέβαια προφανώς. Αλλά το θέμα είναι ότι είχα χάσει αυτή την ανάγκη να ανοίξω μια κονσόλα και να παίξω. Πιστεύω ότι όλοι περνάμε τέτοια κενά, τέτοιες αναλαμπές στο gaming. Σίγουρα η καθημερινότητα, προτεραιότητες και σε όσους έχουν οικογένεια, παιδιά κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι συρρυκνώνονται στο τόσο οι ώρες που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με την αγαπημένη του κονσόλα και με ένα video game. Εγώ γενικά πάνω από μια ώρα όταν έπαιζα, μέχρι αυτό το διάστημα που σας είπα ότι είχα μια μεγάλη εποχή περίπου 6-7 μήνες, βαριά μια ώρα, παιδιά, έτσι, δεν μπορώ να παίξω παραπάνω, παίζω με το γιο μου. Οπότε θέλω να δώσω ένα παράδειγμα ότι τώρα που έσπασα το χέρι μου και είχα αναρωτική, είχα να ανοίξω λοιπόν πάρα πολύ καιρό οποιαδήποτε κονσόλα. Είχα ένα παιχνίδι πίσω στη βιβλιοθήκη, το Ghost of Tsushima. Tsushima, όπως το λέει ο καθένας. Το παιχνίδι αυτό το είχα πάρει πέρσι, Black Friday, σε μια τρομερή τιμή που είχε βγει στα 10 ευρώ για Black Friday. Είχα παίξει μία ώρα και επειδή είχα κάποια άλλα παιχνίδια, είχα τα DLC του AC Valhalla κτλ, Siege of Paris, Wrath of the Druids κτλ, το είχα αφήσει στην άκρη. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Το τελευταίο παιχνίδι μπορώ να πω ότι έπαιξα και διάλυσα ήταν το God of War το Ragnarok, που ήταν και το πρώτο μου παιχνίδι πλατίνα που το έπαιξα στο PS4 το Slim. Και επίσης ομολογώ ότι έγινε μια άρτια τεχνική δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έτρεξε το optimization, παιδιά, στο PS4 το Slim που έπαιξε το God of War το Ragnarok, που ήταν ένα βαρύ παιχνίδι, έπαιζε flawless, ήταν απίστευτο. Και επίσης ήταν ένα παιχνίδι που για να το κάνω πλατίνα, καταλαβαίνετε πόσο με πόρωσε, πόσο το περίμενα το gameplay του κτλ. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο καλά έτρεξε στο Slim. Θέλω να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι που πέρασα καλά και έβαλα τον Ghost of Tsushima λοιπόν και ξαναβυθίστηκα, ξαναγύρισα στη φάση ότι γουστάρω να παίζω. Μου είχε λείψει δηλαδή να βρω πάλι να παίξω ένα παιχνίδι που θα με κρατήσει, που θα με τραβήξει, το story του. Τα γραφικά δεν μπορούμε να πούμε ότι στον Ghost of Tsushima είναι τρελά. Δηλαδή, ας πούμε, Forbidden West, Ragnarok και αυτά, God of War, δεν πιάνει τέτοια γραφικά, ας πούμε, προφανώς, στο visual κομμάτι. Αλλά θέλω να πω ότι με ρούφηξε το παιχνίδι και το παίζω ακόμα και τώρα, το έχω τερματίσει και παίζω side quests και πορώθηκα. Και εκεί λοιπόν που ξανααάνοιξα κονσόλα, σε ένα πολύ μυστήριο timing, γιατί πριν ένα μήνα έκανα μια πολύ δυνατή αναβάθμιση πάλι στο PC μετά από ένα χρόνο. Πήρα μια GeForce 3080 Ti και έβγαλα τον 3700X τον Ryzen που είχα βάλει πριν 2 χρόνια τέτοια περίοδο και έβαλα τον 5900X. Και γενικά το PC είναι high-end, έβαλα Cyberpunk, γιατί στο Xbox, το One, το X και στο PS4 το Slim, εντάξει, έπαιζε πάρα πολύ υποδιέστερα. Στο One, το X έπαιζε κάπως καλά, αλλά λέω, αφού έφτιαξα ένα τόσο δυνατό PC αυτή τη στιγμή, θα παίξω Cyberpunk. Πες να έχω παίξει μια ώρα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν είχα πολύ τη διάθεση, παρότι δηλαδή έφτιαξα ένα τρομερό PC, το ολοκλήρωσα αυτό που είχα κατά νου, πάλι δεν ήθελα να παίξω. Και εκεί λοιπόν κολλάω με τον Ghost of Tsushima και αφού παίζω, έχω δει λοιπόν ότι έχει βγει αυτό το κομμάτι, αυτή η τρελή η κονσόλα και λέω, κάτσε τώρα, βάλε κάτω αυτό που έλεγα πιο πριν την ανακεφαλαίωση. Με ποια παιχνίδια έχεις παίξει καλά, έχεις παίξει και έχεις περάσει καλά, ρε Νίκο?
Έχεις παίξει με... και έχεις τρελαθεί με Uncharted 4. Έχεις τρελαθεί με Horizon Zero Dawn και Forbidden West. Έχεις πορωθεί με Days Gone. Έχεις πορωθεί με το Spider-Man. Το Miles Morales δεν το έπαιξα. Και τώρα δεν έχω διαβάσει, αλλά πιστεύω θα σχετίζεται σαν ενδιάμεσο κεφάλαιο μεταξύ του Spider-Man του 1 και του Spider-Man 2 τώρα που έχω εδώ μπροστά μου. Τι άλλα, Last of Us Part 2, σοκ και δέος. Τι να πω, Ghost of Tsushima τώρα πάλι άλλο αποκλειστικό. Detroit Become Human. Και συγκρίνουμε και τα άλλα παιχνίδια που έπαιξα στο Xbox, που τα περισσότερα που παίζω στο Xbox είναι multi-platform, καθώς στην περασμένη γενιά ήταν το πιο δυνατό μηχάνημα και ήθελα να παίζω εκεί ακόμα και τα multi-platform ως πιο δυνατό μηχάνημα. Όταν έπαιξα το Halo πέρσι, πρόπερσι. Ναι, ωραίο, πορώθηκα στο Xbox το X. Αλλά ρε παιδιά, δεν μου έδωσε αυτό το thrill, αυτή την πόρωση που μου δίνουν τα αποκλειστικά της Sony. Και το λέω μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από επιμένοντας να προτιμώ και να αγοράζω πρώτα τα μηχανήματα της Microsoft και μετά από 1, 2, 3 χρόνια να παίρνω τα μηχανήματα της Sony, ανάλογα τα ποια παιχνίδια θα βγαίνανε συνέχεια ίσως και τα περίμενα πάρα πολύ. Και το κριτήριο λοιπόν να αγοράσω αυτό εδώ το όμορφο μηχάνημα ήταν ξεκάθαρα χωρίς επιλογή στρατοπέδων, μόνο με την επιλογή με ποια παιχνίδια τα τελευταία χρόνια σαν recap πέρασα πραγματικά απίστευτα και με βυθίσανε στον κόσμο του gaming, ενώ κάποια άλλα παιχνίδια είχα φτάσει να τα παίζω αγκαρία απλά για να κάνω ένα campaign όσο πιο γρήγορα μπορώ να τελειώσει, κάνοντας ψυχαναγκαστικά κάποια achievements, χάνοντας ουσιαστικά τη μαγεία και την πόρωση του gaming. Οπότε η επιλογή μου πήγε ξεκάθαρα σε PS5 αντί για Series X. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι τόσα χρόνια, 3 χρόνια σχεδόν που έχουν βγει οι νέες κονσόλες, περίμενα να βγει η δεύτερη γενιά, το δεύτερο design. Δηλαδή ουσιαστικά περίμενα είτε ένα PS5 Pro ή ένα Xbox One, ένα Xbox, συγγνώμη, Series XXX. Να το πω έτσι, άμα θα ήταν το πιο δυνατό μηχάνημα. Όταν βγήκε η ανακοίνωση τα Χριστούγεννα, η Sony τουλάχιστον το νέο PS5 που θα βγάλει θα είναι πρακτικά ένα Slim. Εκεί ήταν που λέω fuck it. Δηλαδή, τόσο καιρό περιμένεις 3 χρόνια για να βγάλει ένα updated revision κονσόλας πιο δυνατό, με κάποιες διαφορές τυχόν, προς το καλύτερο πάντα προφανώς σε θέμα hardware, και σου βγάζει το Slim. Υποθέτω ότι PS5 Pro θα βγει, αλλά ίσως του χρόνου. Οπότε για να μην περιμένω τόσο πολύ και αφού με πιάσε αυτή η πόρωση ξανά να παίξω κάτι καλό και χωρίς να έχουν έρθει ακόμα τα Χριστούγεννα, αποφάσισα να πάρω τη συγκεκριμένη έκδοση. Να πω ότι το έχω πάρει 10 μέρες και άμα δεν το πιστεύετε φωνάει και το χέρι μου, είναι ακόμα σφραγισμένο. Δεν το έχω ανοίξει. Το είχα εκεί να περιμένει να βρω την ώρα, τη διάθεση του περιορισμένου χρόνου να μπορέσω να τραβήξω αυτό το βίντεο και το έχω έτσι 10 μέρες να με κοιτάει και το χαζεύω. Σήμερα πραγματικά Σάββατο γυρνάω το βίντεο, Κυριακή θα το δείτε. Σήμερα το Σάββατο που είναι και 28η, πραγματικά το βράδυ θα ξενυχτήσω, θα πάρω Monster και θα ξενυχτήσω με αυτό εδώ το θέμα. Τι να πω, τιμή. Η normal τιμή του αντιπροσωπεία είναι στα 650 ευρώ. Το πήρα από τα πορτοκαλί καταστήματα μετά από τρέξιμο σε κάποια μαγαζιά, γιατί όσοι το έχετε πάρει και ξέρετε έχουν τα αντικλεπτικά σταυρωτά από πάνω τα πλαστικά είτε τα κορδόνια, που σαν αποτέλεσμα έχει στο κέντρο να έχουν σφάξει το κουτί. Πολλά καταστήματα δηλαδή να έχουν τις εκδόσεις οι οποίες ήταν χαλασμένες. Σαν συλλέξη εγώ, σαν κυνηγός κονσολών, console hunter, δεν ήθελα να πάρω ένα χτυπημένο κουτί, οπότε έψαξα και λίγο παραπάνω για να μπορέσω να βρω αυτήν εδώ την κατάσταση η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκεφτεί να έπαιρνα και τη συλλεκτική την έκδοση
του παιχνιδιού. Αλλά λέω, εντάξει, πάμε πολλά. Πάμε, πόσο πάμε, πάμε 1000 ευρώ. Και επειδή μου κόστησε η αναβάθμιση του PC ένα μήνα πολύ περισσότερα από αυτά τα χρήματα, λέω, άστο, και πάμε εδώ. Πόσο έχει το κανικό, 5, πάμε εδώ, πάμε 6,5. Λοιπόν, νομίζω ότι οι περισσότεροι ίσως να το έχετε δει, σίγουρα και από άλλα κανάλια που ασχολούνται πιο πολύ με τελευταίων γενιών κονσόλες και gaming. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που σας ξενίζει. Σίγουρα έχει ένα ωραίο εικαστικό εδώ πίσω. Να πω ότι τη συλλεκτική την είδα από τα αδέρφια του Joystick.gr, από τον Μάκη που την έκανε ένα short που έδειξε μέσα τι έχει. Εντυπωσιάστηκα από τον Venom που ακουμπάνε πάνω του οι μικρότεροι Spidey κτλ. Ο Spider-Man και ο Miles Morales. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να την ανοίξω και να τα βγάλω. Δεν θα κάνω το top-down πλάνο που σας έχω συνηθίσει πάντα όταν ανοίγω κάτι, λόγω του χεριού ξεκάθαρα, γιατί μου πονάει εδώ αρκετά σε κάποιες κλίσεις, κάποιες γωνίες. Οπότε θα το πάω έτσι, να το δούμε εδώ δηλαδή λίγο παρέα. Οπότε ανοίγει για πρώτη φορά. Επίσης να πω ότι όταν είχε βγει το PS5, day one σας το είχα παρουσιάσει μέσω του πολύ καλού φίλου και πολύ μεγάλου συλλέκτη, του φίλου του Θάνου. Το είχαμε δείξει, είχαμε παίξει και Demon's Souls, είχα παίξει δηλαδή λίγο Demon's Souls έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ μέσα τι γίνεται, αν και με το ένα χέρι θα τα βρω λίγο σκούρα πιστεύω. Λοιπόν, ναι, προφανώς και θα τα βρω σκούρα. Εδώ έχει μέσα χίλια πράγματα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει προφανώς η βάση. Ναι, βάση. Υποθετικά ένα high speed HDMI cable. Θα αφήσω εδώ. Εντάξει, σε αυτό εδώ η αλήθεια είναι ότι wow, είναι τόσο όμορφο όσο φαινόταν. Είναι το χειριστήριο το οποίο έχει δεχθεί την εικαστική παρέμβαση από το παιχνίδι. Το μισό δηλαδή καταλαμβάνεται από Prometheo X, ο συμβιωτικός οργανισμός που έχει έρθει από το διάστημα και βρίσκει τον Eddie Brock, τον δημοσιογράφο, γίνεται Venom, φεύγει μετά, πάει και στον Spider-Man. Ωραίες εποχές, να πω ότι έχω από εκείνη την χρυσή εποχή ελληνικών κόμιξ, Mammoth Comics, Καμπανάς, έχω όλες αυτές τις ιστορίες, ελληνικά κόμιξ σπάνια του, των 80s και 90s. Πάρα πολύ λοιπόν το χειριστήριο, πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι, να, εδώ το έχω πρόχειρο. Ξεφεύγει από το design του 4, τώρα τι σας λέω, έχει βγει εδώ και 3 χρόνια, προφανώς το ξέρετε, κάποιοι ήδη παίζετε χρόνια. Αλλά εγώ που έχω συνηθίσει σε αυτό, που φέρει από το πρώτο PlayStation 1 το design, παραμένει πιστό στο πρώτο controller του PS1, εδώ πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο εμένα είναι η αλήθεια ότι θα μου φανεί κάπως, αλλά απ' την άλλη και με το Elite που έχω από το One το X, φαίνει πιο πολύ. Οπότε είναι κάτι ενδιάμεσο. Και πιστεύω ότι ίσως να είναι και η χρυσή τομή ανάμεσα δηλαδή στο Elite και στα κλασικά PS4 και πίσω χειριστήρια. Το βάλουμε εδώ. Εδώ τώρα να δω τι άλλα έχει. Εντάξει, εδώ είναι το καλώδιο του ρεύματος. Κλασικά, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά manuals. Ψάχνω, όπως καταλάβατε, ένα τρόπο να το βγάλω χωρίς να σηκώσω το χέρι μου. Μάλλον θα είναι δύσκολο. Για να δούμε πώς θα μπορέσω να το βγάλω. Τέλεια. Το βάλω εδώ αυτό. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγάλω την κονσόλα, η οποία είναι τόσο βαριά που πραγματικά, παιδιά, δεν μπορώ να τη βγάλω με ένα χέρι τώρα. Προσπαθήσω να το κάνω.
Λοιπόν, ας το γυρίσουμε αυτό πίσω για να έχουμε ένα ωραίο background. Λοιπόν, εδώ PS5. Επιτέλους θα κοσμήσει λίγο το σαλόνι μου. Βάρη, ένα βάρη μηχάνημα. Και ελπίζω τώρα να βλέπετε σε αυτή τη γωνία. Έτσι, αν θέλει πιο πάνω. Το αφήνω να μου πει βέβαια αν θέλει πιο πάνω. Θέλει. Όχι. Ωραίο. Ωραίο. Ματ χρωματάκια. Να δω εγώ το πιάσω γιατί κάνει κάτι σαν φλάψ. Μην τα σπάσω. Φύγε από εδώ. Εκτός πλάνου. Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο. Εδώ ίσως είναι καλύτερα. Αυτές οι μυρωδιές των νέων προϊόντων. Πάντα νέες κονσόλες, παιχνίδια που ανοίγαμε. Πολύ ωραίες, πολύ όμορφες δηλαδή. Σε ταξιδεύουν τα παλιά τα χρόνια που ανοίγαμε τα G.I. Joe τα κουτιά και βγαίναν έτσι και μύριζε το πλαστικό. Λοιπόν, μπροστά το λόγο του Spider-Man, το οποίο πάει να καταληφθεί από το Προμήθειο X. Πίσω όλο μαύρο με το λόγο που υιοθετεί μετά ο Spider-Man φορώντας τη στολή από Προμήθειο X. Πρακτικά, εντάξει, δεν έχω κάτι να σας δείξω. Οι περισσότεροι γνωρίζετε πως είναι ένα PS5. Νομίζω ότι μετά από 3 χρόνια έρχεται ένα τύπου εντός εισαγωγικών όσο είναι το κατά δύναμη κάψιμο. Θα παίξουμε έτσι ένα παιχνίδι που ήδη κάποιοι παίζετε, είναι στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Και νομίζω ότι αυτά που διαβάζω, χωρίς να θέλω να σποιλαριστώ, είναι όλα πολύ θετικά. Ένα φοβερό παιχνίδι, είτε είσαι comic fan όπως εγώ, είτε δεν είσαι, είναι σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο ο κόσμος απολαμβάνει και διασκεδάζει. Και από όσο μου είπανε, είναι και PS5 exclusive, δηλαδή στο PS4 δεν θα βγει. Ενώ το Miles Morales είχε βγει στο PS4, το Spider-Man 2 δεν θα βγει στο περασμένο μηχάνημα. Ίσως έπρεπε να γίνει, γι' αυτό πιστεύω, είτε για να μας αναγκάσουν εμάς που είχαμε PS4 να πάμε σε PS5 για κάποιον τίτλο που περιμέναμε ανυπόμονα να έρθει, είτε επιτέλους να πούμε ότι βλέπουμε κάτι που είναι όντως next gen. Γιατί, κακά τα ψέματα, πολλά παιχνίδια και σε Series X και σε PS5 ήταν με τα γραφικά τα οποία, εντάξει, το ξέρουμε ότι στην αρχή κάθε γενιάς τα γραφικά είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα γραφικά της περασμένης γενιάς, τα τελευταία της, που είχε εξελιχθεί. Αλλά, okay, δεν είχα δει κάτι το super wow που έλεγα τόσο καιρό, όπως και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι, ότι δεν χρειάζεται να πας, δεν είναι ακόμα τόσο extreme. Σίγουρα θα ήθελα να δω πως είναι το Cyberpunk εδώ, αλλά όπως σας είπα το βλέπω τώρα στο νέο PC που έφτιαξα. Αυτό επίσης που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα είναι ότι θα μπορώ να παίξω παιχνίδια όντως του PS4 με τη γνωστή μέθοδο του upscaling, να φορτώνω γρηγορότερα, μεγαλύτερο depth of view και όλα τα γνωστά που κάνουν τα πιο δυνατά μηχανήματα πλέον στα παιχνίδια περασμένης γενιάς. Λοιπόν, αυτά, μεγάλο το intro αυτό. Είχατε καιρό να με ακούσετε, πιστεύω, οπότε ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Εγώ χαίρομαι που κάνω έτσι βίντεο μετά από τόσους μήνες και με κονσόλα, γιατί η αλήθεια είναι το καλοκαίρι που είχα πάλι λίγο χρόνο είχα κάνει κάποια βίντεο σχετικά με τον kit, με κάποια άλλα πράγματα, με collectibles. Δηλαδή είχα καιρό να κάνω κάτι σχετικό με video game. Και όχι ρετρό, σύγχρονο όπως βλέπετε στην προκειμένη. Θα έρθουν όμως και τα ρετρό, εννοείται. Υπάρχει μεγάλο πλάνο και για τα Χριστούγεννα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Υπάρχει ένας μεγάλος δυναμίτης πάλι που θα έρθει τα Χριστούγεννα. Ή το Τσέικος. Λοιπόν, πάμε λίγο να το συνδέσω και να δούμε πώς είναι. Αφού έχουμε συνδέσει το μηχάνημα με ένα ωραίο μπλε χρωματάκι που βγάζει,
Γίνεται ένα update και θα δούμε σε λίγο το παιχνίδι. Και αφού έγινε το update, αλλά και update στο χειριστήριο, τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Εννοείται ότι όσοι θέλουν να με κάνουν ad στο PSN, το nickname μου είναι Καβασακικός. Για να προχωρήσουμε. Εννοείται πριν μπω για installation του παιχνιδιού, έχω μπει στη διαδικασία να ανακτήσω τα δεδομένα μου το PS4 στο PS5 μέσω τοπικού δικτύου. Οπότε έχεις την επιλογή να περάσεις και τα settings του account ή και ολόκληρα παιχνίδια. Έχω επιλέξει μόνο τα saves στην προηγουμένη και τις ρυθμίσεις. Σε αυτό το σημείο, λόγω θέματος χώρου, ήρθε η ώρα να γίνει η αποκαθήλωση του Wii, που το είχα και από το 2007-2008 που το είχα πάρει, όταν είχε βγει βασικά, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να έχω έτσι, σε ένα σημείο PS3 και 360, παρέα έτσι με κάποια άλλα μηχανήματα για να μου αρέσουν εκεί να τα βλέπω, 3DO, CDI κτλ. Μάλλον θα φύγουν και αυτά από εκεί, μαζί με το Wii. Γιατί όλος αυτός ο χώρος εδώ και εκείνο το ντουλάπι είναι γεμάτο ρετρό κονσόλες και πόσες άλλες είναι στα κουτιά, είναι κάπου 70 μηχανήματα. Υπάρχει πρόβλημα χώρου. Τελειώνει και η μεταφορά δεδομένων, οπότε για να δούμε τώρα το επόμενο στάδιο. Αυτό που δεν είπα πριν είναι ότι προφανώς το παιχνίδι δεν βρίσκεται μέσα σε κάποια έκδοση με steelbook κτλ. Ούτε καν μια απλή φυσική μορφή, αλλά σε ένα χαρτονάκι εδώ digital, το οποίο πρέπει να το κάνουμε download. Μου κάνει εντύπωση πάντως γιατί το Cyberpunk 1X Edition που είχαμε παρουσιάσει, που είχε πάρει κάποτε ο φίλος ο Γιάννης, το παιχνίδι ήταν ήδη προεγκατεστημένο μέσα και ήταν κάτι το οποίο πίστευα ότι θα συνέβαινε και εδώ, αλλά δυστυχώς θέλει τώρα ένα μακροσκελές download. Για πάμε. Και μετά από ένα πολύ μακροσκελές setup, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει για ένα μακροσκελές download 110 GB. Πάλι καλά που έχω από την Κίνα. Οπότε σε κανένα δύο ώρο θα έχω την ευκαιρία να παίξω. Πού είναι οι παλιές εποχές, οι καλές NES, Master System, Mega Drive που το βάζαμε και παίζαμε? Πού είναι αυτές οι εποχές, παιδιά? Και φυσικά δεν γίνεται να με βάλω και τον κόστο σούσιμα να μπαίνει. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά είμαι περίεργος να δω πώς θα παίξει αυτό, τι upscale θα φάει. Και εδώ βλέπουμε μέχρι να γίνει το installation, παιχνίδια. Παίξαμε με Astrobot, με τον Μικρουλί. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει την ιστορία των PlayStation. Και έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, πάμε να κάνουμε εδώ ζημιά, ζαπολιά. Πάμε. Κάνει ζαβολιέ στο Astrobot. Ωραίο, ωραίο. Και ωραία ανάδραση στο χειριστήριο. Έχει πλάκα. Ναι. Ναι, ωραία. Σε δύο ώρες θα γίνει install το Spider-Man. Λοιπόν, και μετά από τρεις ώρες μπήκε το παιχνίδι. Και ξεκινάμε λίγο την εμπειρία, έτσι να δω λίγο in-game πως είναι. Δεν θέλουμε ανακεφαλαίωση. Και ξεκινήσαμε. Αν και αυτό είναι το story τώρα, το κάνω σκι. Be ready. Are you good? Και αφού πέρασα για λίγο το intro, αν και ακόμα πρακτικά στο intro είμαστε, τέλος πάντων, παρέα με τον Miles Morales κάνουμε swinging πάνω από το Manhattan. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια επιτάχυνση στα γραφικά, σίγουρα. Εντάξει, άλλες υφές, προφανώς βελτίωση. Hey guys, you might want to get downtown fast. Swing it through Brooklyn.
Φυσικά το χειριστήριο κάνει τα δικά του, βγάζει πιο δυνατούς ήχους, μπλα μπλα μπλα. Εντάξει, πολύ ωραίο φαίνεται. According to witnesses, he was running down Broadway yelling nonsense. They say he seemed angry and Πάμε στο Σάντμαν. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Good thing there too, Spider-Man now. Ωραίο. Thanks, MJ. Εγκρίνω. No way. They're untested. Barely prototypes. But you brought them, right? No, Calumet. Βλέπω να μπαίνω πάλι ενεργά στη φάση αυτή που δεν είχα διάθεση για gaming που σας είπα στην αρχή, στο πρόλογο. Βλέπω τώρα έτσι με κάτι τέτοιο να γουστάρω, ας πούμε, να πατάω το power στην κονσόλα ξανά. Βλέπουμε εδώ και τις HDR δυνατότητες. Πάμε λίγο μέχρι το objective και το κλείνουμε. Πολύ μεγάλο για Sandman. Ωραία, ωραία σε κάνεις. Όπως έχω γράψει και στην περιγραφή και στην αρχή του βίντεο στα social, το παιχνίδι, η παρουσίαση αυτού του βίντεο δείχνει το intro του παιχνίδιου, έτσι. Το έχω γράψει για να μην πείτε κάτι. Σποιλάρω. Πολύ γρήγορη απόδοση μηχανήματος. Εδώ βλέπουμε και τα συστήματα του Stark που έχει ενσωματώσει στη στολή. Almost
Ωραίο. Πολύ καλό. Εντάξει, μην το συνεχίσω άλλο. Δεν έχει νόημα. Πήρα μια ιδέα, απορροφήθηκα σαφώς από το πεντάλεπτο του gameplay. Πολύ ωραίο. Και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, μόλις τέλειωσα το intro πρακτικά του παιχνιδιού. Έχω πάθει πλάκα. Δεν γίνεται να μην έχω πάθει πλάκα. Φαίνεται τόσο υποσχόμενο όσο φάνηκε για το Spider-Man του PS4 ή το Miles Morales, παρότι δεν το έχω δει. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ένα Spider-Man fan από πάρα πολύ μικρός, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο με Mammoth Comics καμπανά, μετά Modern Times, τα Spider-Man τα έχω όλα, σύν αργότερα από συνδρομές από το εξωτερικό, από μαγαζιά που έφερνα μηνιαία τεύχη Spider-Man της Marvel. Τι να πρωτοθυμηθώ, Game Boy είχα το Spider-Man το 1, το 2 και το Arcade's Revenge που μπορούσες να διαλέξεις κι άλλους από την ομάδα των X-Men, ήταν μέσα και ο Spider-Man. Return of the Sinister Six που το είχα στο NES και τα τελευταία χρόνια το απέτσα και το Master System για να κάνω crossover, να δω τι διαφορές έχουν. Spider-Man and the Kingpin για το Mega CD, παιχνίδι φοβερό που έχω κι αυτό. Τι άλλο, Spider-Man για το PlayStation 1, το πρώτο 3D Spider-Man που έπαιξα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Spider-Man για το PlayStation 2, τα έχω όλα πίσω. Ultimate Spider-Man για το PlayStation 2, Amazing Spider-Man για το PlayStation 3 και φυσικά μετά ήρθε το Spider-Man του PS4. Και συνέχεια, σίγουρα μόλις το τελειώσω τώρα αυτό γιατί έχω πορωθεί, μόλις κλείσω το βίντεο το πιάσω. Σίγουρα το επόμενο παιχνίδι θα είναι το Miles Morales. Και εντάξει, τι να πω, γουστάρω Spider-Man, αγαπάω Spider-Man, έχω και μια μπλούζα από την στολή του Spider-Man. Αλλά δεν μου κάνει, οπότε γι' αυτό την έβαλα για το βίντεο. Λοιπόν, το μηχάνημα κλείνοντας, εντάξει, είναι πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι θα είχε τα μπελάκι που θα είχε σαν serial, το πόσα τέτοια PS5 έχουν βγει ως limited edition, γιατί είναι μια limited edition έκδοση του Spider-Man 2, δεν γράφει κάπου, είναι η αλήθεια. Μπροστά σαφώς μου αρέσει πιο πολύ αυτή η εικόνα από την πίσω. Εντάξει, το μηχάνημα βούιζε. Ξέρω τι κάνει φασαρία το PS5, όπως έκανε και το PS4 το Pro, όπως έκανε και το Slim μου, αρκετή φασαρία. Στεναχωριέμαι που θα το βγάλω λόγω χώρου το PS4 το Slim εκεί. Αυτό είναι λίγο το άσχημο όταν πας σε μια νέα γενιά, αναγκάζεσαι να βγάλεις κάποιο μηχάνημα, αλλά απ' την άλλη να το Wii το είχα ακόμα εκεί, 360 έχω συνδεδεμένο, PS3 έχω συνδεδεμένο, πιο πολύ γιατί δεν έπαιζε το PS4 Backward Compatible Games. Το 360, παρότι τα περισσότερα παίζουν στο One, το X, κάποια δεν παίζανε, τα είχα εκεί έτσι καμιά φορά να τα βάλω, να τα δω, να τα θυμηθώ. Τι να πω, λοιπόν, αυτό ήτανε παρουσίαση, το άνοιγμα μας κάποια παρουσίαση, το άνοιγμα της κονσόλας, πώς την είδα, έπαιξα λίγο το παιχνίδι, βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι θα μπουν στο πρόγραμμα βίντεο τώρα, σιγά σιγά, τώρα έχω βγάλει και τον άρθηκα λίγο να πάρει το χέρι μου να μολύσει λίγο γιατί αγγυλώνει κιόλας, γιατί το σπάσιμο που έχω δεν παίρνει γύψο, είναι η αλήθεια σε αυτό το σημείο που είναι, οπότε πρακτικά το έχω ακίνητο. Θα έρθουν βιντεάκια, αύριο γυρνάω ένα σε έναν πολύ καλό φίλο. Έχω κι άλλο ένα να γυρίσω, υπάρχουν κάτι άλλα, υπάρχουν και φυσικά για τα εορταστικά έχουν στανταριστεί 3 βίντεο τα οποία θα ξεκινήσουν τέλη Νοέμβρη με αρχές Δεκέμβρη τα γυρίσματά τους, για να δώσω και φέτος έτσι αυτή την πινελιά που γουστάρετε πολύ και το λέτε ότι περιμένετε να αφήνετε τα εορταστικά μου βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, μην σας καθυστερώ άλλο, Νίκος Console Hunter, PS5 Spider-Man 2 Limited Edition, περιμένω ένα like, τα κλασικά, ένα subscribe, φτάνουμε στους... έχω μείνει πίσω στο κανάλι, δεν ανεβάζω βίντεο, έχει μείνει σταθερός και ο αριθμός των συνδρομητών, άλλοι 50 μείναν για τους 6.000, οπότε έφτασα 6.000 με πολύ κόπο παιδιά και πολύ δουλειά, 5,5 χρόνια. Όσο δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε το, πάμε στους 6.000 και έχονται παιδιά τα Χριστούγεννα, να γουστάρουμε για να δούμε ωραία βίντεο. Λοιπόν, να είστε καλά,
Χάρηκα που έκανα βίντεο μετά από σχεδόν 3 μήνες. Πάντα θέλω να κάνω βίντεο. Δεν με αφήνει πάντα ο χρόνος, η οικογένεια, οι υποχρεώσεις, άρα ενδιαφέροντα, γιατί δεν είναι μόνο το κανάλι το ενδιαφέρον μου, προφανώς όπως θα γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά, γούσταρα το σημερινό, πες να το κουστάρετε κι εσείς και θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.